συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ είμαστε εδώ όρθιοι και αυτό το οφείλουμε στη μεγάλη αλληλεγγύη που έχετε δείξει όλο αυτό το διάστημα. Με ενότητα συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για να μην κλείσει η ΛΑΡΚΟ, για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Δίνουμε τη μάχη για να διασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν χαρίζουμε τίποτα και σε κανέναν. Σήμερα νιώθουν την ανάσα ξανά στον κόρπο τους. Επιβεβαιώνεται ότι δεν θα ξεπλέξουν εύκολα μαζί μας. Με τον αγώνα μας μέχρι σήμερα έχουμε κερδίσει πολλά. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε γράψει τη δική μας ιστορία στο εργατικό κίνημα. Ιστορία που με περηφάνεια θα διαπαιδαγωγεί τα παιδιά μας για να τραβήξουν τον ίδιο τίμιο δρόμο του αγώνα. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ το 2020 παραμέρισαν πολιτικές πεπιθήσεις. Ενώθηκαν σαν εργατική τάξη με άλλους εργαζόμενους με τη φτωχολογιά και έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσα τους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ το 2020 σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης απόκρουσαν ψηφισμένες περικοπές. Δεν άφησαν να γίνουν απολύσεις, διαθεσιμότητες, εκπεριτροπή εργασίας. Κρατήσαμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή κόντρα σε όλους και σε όλα. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ το 2020 σε περιόδους lockdown, πανδημίας, απαγόρευσης συγκεντρώσεων, καταστολής, αυτοί σηκώθηκαν σαν γίγαντες και πραγματοποίησαν μεγάλα συλλαλητήρια, μεγάλες γενικές συνελεύσεις, απεργίες, καταλήψεις κάθε μέρα στον αγώνα. Να αγωνιζόμαστε για την πραγματική και εγγυημένη συνέχιση και ανάπτυξη της δουλειάς μας. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ο λαός απαιτεί τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή. Σύγχρονο κούκι θα το κάνουμε αν χρειαστεί, στο τέλος όμως θα τα καταφέρουμε. Κλιμακώνουμε με αποφασιστικότητα, με την ψήφιση του αντικοινωνικού πακέτου, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη έξω από την Βουλή, ό,τι τώρα και ό,τι να τα στον αγώνα. Σας ευχαριστούμε από καρδιά όλους σας.